Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει διεθνώ από την Ουκρανική κρίση με τι τιμέ τη ενέργεια να απογειώνονται. Το πετρέλαιο βρίσκεται μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του ρεύματο στη χώρα μα αυξήθηκε μέσα σε λίγε ώρε κατά σχεδόν 10% στα 228,63 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Στα ύψη και οι τιμέ του φυσικού αερίου, καθώ η αγορά φοβάται ότι η Ρωσία θα κλείσει την κάνουλα προ την Ευρώπη. Μαύρη Δευτέρα και για τα χρηματιστήρια που κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση. Μαζικέ πωλήσει πραγματοποιήθηκαν σε Φραγκφούρτη, Παρίσι και Μιλάνο, με τι ημερήσιε απώλειε να ξεπερνούν ακόμη και το 3%. Ενώ πτώση σχεδόν 2,4% σημείωσε και το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτά τα δεδομένα προκάλεσαν συναγερμό και στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργό συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και μαζί με του συναρμόδιου υπουργού εξέτασαν κάθε σενάριο, αναζητώντα εναλλακτικέ λύσει ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκεια η Ελλάδα. Εάν η Ρωσία, λόγω ανάφλεξη ή κυρώσεων, απαντήσει, περιορίζοντα ακόμα περισσότερο τη ροή φυσικού αερίου προ την Ευρώπη. Στόχο να παραμείνει γεμάτο με LNG, δηλαδή με υγροποιημένο φυσικό αέριο, ο της Ρεβιθούσας, ώστε να μην υπάρξουν Εκτό από τη Ρεβιθούσα, όμω, το τραπέζι έπεσε και η σύμβαση τη ΔΕΠΑ με την Σόνατρακ, η οποία είναι stand-by για τη μεταφορά με πλοίο αλγέρικου υγροποιημένου αερίου, ενώ συζητήθηκε και η επάρκεια σε ντίζελ, ώστε αν υπάρξουν προβλήματα, οι επιχειρήσει να λειτουργήσουν με πετρέλαιο κίνηση. Είναι, είναι ε... διαχειριστή τη συμφορά ε... ο που... κ. Ε... Μητσοτάκη, που... ε... 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 κανονικό. Είτε ε... κυριολεκτικά, γιατί είναι συμφορέ αυτέ που ζούμε. Είτε και μεταφορικά. Ο όπως κάνει πάντοτε όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μια ε, μαγική συνταγή, μια έτοιμη λύση για όλα. Με λεφτά και προσλήψεις. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους ευάλωτους καθ' όλη τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.